Η ιστορία της αναγέρσεως του Ιερού Προσκυνήματος του Χριστού των Σπάτων αρχίζει το έτος 1933. Ο Κύριος παρουσιάστηκε με την μορφή γέρου Ζητιάνου στο σπίτι της κυρίας Ελένης από τη Μικρά Ασία. Η κυρία Ελένη άκουσε 3 χτυπήματα στη θύρα του σπιτιού της και αφού άνοιξε, ο πανταχού παρών της είπε ότι σε ένα συγκεκριμένο μέρος υπάρχει ένας φούρνος από τον οποίον πήγαζε ένα προσδιόριστο φως που οι κάτοικοι της περιοχής το ερμήνευαν ως εξωπραγματικό και μυστήριο. Την παρότρινε να πάει στο συγκεκριμένο σημείο να τοποθετήσει ένα κανδύλιο και εκείνος θα εφρόντιζε ώστε το λάδι να έκαι υπό τη φροντίδα. Γνώριζε η θεία πρόνοια ότι τα οικονομικά της οικογένειας ήταν σε κακή κατάσταση. Δυστυχώς όμως η κυρία Ελένη δεν πίστηκε και αναγκάστηκε ο Κύριος να εμφανιστεί και άλλες φορές. Τελικά η κυρία Ελένη εφωτίστη και έπεισε τους κατοίκους της περιοχής των Σπάτων για την ανέγερση της Ιερής Σκέπης που ονομάστηκε «Η Ανάσταση του Χριστού». Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν... Η Θεία Χάρη πραγματοποίησε θαύματα. Χαρακτηριστικό περιστατικό σωτηρίας από βέβαιο θάνατο ήταν ένα εξάχρονο κοριτσάκι, το οποίο πέρασε η ρόδα ενός κάρου πάνω από το σώμα του. Οι γιατροί είχαν απελπιστεί. Τότε μόνο η Θεία Παρέμβαση άπλωσε το ιαματικό πέπλο της και το κοριτσάκι σώθηκε. Αξίζει να σας αναφέρουμε όμως και ένα άλλο θαύμα κατά την διάρκεια της κατασκευής του ναού. Κάποιος από τους εργάτες που λάξευε πέτρες για την ανέγερση της εκκλησίας του Λατομείου, παρασύρθηκε από έναν βράχο. Ο όγκος του λίθου ήταν τόσο μεγάλος που τον εκτόπισε 20 μέτρα μακριά. Όλοι έτρεξαν έντρομοι, νομίζοντας πως θα δουν τον συνάδελφό τους καταπλακωμένο. Και όμως, ο Υιός του Παντοκράτορος πάλι είχε θαυματουργήσει. Ο εργάτης ήταν σώος, αυλαβής και χαμογελούσε. Όδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, εδώ καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ ευδοκίσεις. Ακόμη και στις ημέρες μας είναι ενδεικτικά τα θαύματα του Θεανθρώπου. Γυναίκες που δεν μπορούν να γευτούν τον καρπό της γονιμότητας κάνουν παρακλήσεις στον Κύριο και Αυτός, με την χάρη Του, τις αξιώνει να γίνουν μητέρες. Τα παιδιά τους βαπτίζονται, πραγματοποιώντας το τάξιμο των μανάδων τους στον Ιερό Ναό της Ανάστασης του Χριστού. Ως πριν ο Υιός σου, ο Θεός και πλάστης μου, της χείρας κατέδεξα το, τα λεπτά και την λύση των νοφλήματων παράσχουν μη, είναι ακατακραίος και ρεύωσε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, επιδρόμε των αλαστόρων φίβουσιν
Ελλάδα την ταπεινή και πολλέ κακώσεις έβρωσαν τους δούλους σου. Είμαστε ο Καρύδωτε, αλλά τη θεαυγή σου εικόνη πόδο προσπρέχοντες λύση των δεινών εξετούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όσος λαός επί τόσον κατέφυγεν εκ τύπωμα ιερών και ευλάβος πούτο προσκυνηδεόμενος μειών παρήδης αγράντε τας ακτού τυραννίας εχμαλωσίας δημεύσιστε ας κακούργων πάσχη. Ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ευλογημένη η Θεόν χίσασα ούτων δυσόπια η υπέρ των ζων δούλων των δεινά και ύπτιστα πασχόντων πανανόμι εξιδίων θεσμάτων και υπερφότων εικόνη σου πίστη προστρεχόντων πανάκλαντε. Υπεραγίαν Θεότο και σώσον ημάς της Ελλάδος την ζάλη και τα φρικτά κύματα τα επαφυρούντας εις δούλης άρδην των όλεθρων πνεύσον πανύμνητε εις βαθύτα την γαλήνη το άμαχος θένησου ως ταύτης πρόμαχος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τους ενδίδε τη φύμνη της η αγνή δεσποινά πάσης εμπειρίας του βίου και περιστάσεως θηρία ποιμονάς αλλά και τάχνην συντήρη δύναμη άντρωτον ο Παναμόμητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ουκ ισχύει Παρθένε το Αχανές Πελάγος των σων θαυμασίων και ξένων γλώσσα Ιβρώνιος εκδίγησαστε θα καθεκάς την δεικνύεις της πίστος προστρέχουσι θεία εικόνη σου. Και και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν των δαιμόνων εφόδους και τας πικρά δεσποινά και πολυχρονίους σων δούλων νόσους απέλασον ίνα δοξάζομεν ανεφημούντες σε πόθο ειν αγγέλων αείλη γλώσσα.
Στο σημείο που ανεβρέθη το θαυματουργό φως, ανεγέρθη μαρμάρινη στήλη, με το κανδύλι να δίνει τη λάμψη του μέρα-νύχτα προς όλους τους χριστιανούς. Από τις προσφορές των πιστών που σειραίουν για να προσκυνήσουν, ο Μητροπολίτης και τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ανέλαβαν την πρωτοβουλία και κατασκεύασαν γυροκομείο για την διαμονή των άπορων και ξεχασμένων γερόντων. Επίσης, ανέγειραν Μουσείο Παραδοσιακής Τέχνης και κτηριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται η Μητρόπολη των Σπάτων. Απολύας, παγκρατήσου δυνάμει.
μόνη πανίμνητε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της εξυπήν ο υπερέρδοξε δέσποινα εξισχύει τα στερατουργία σου τα σκύε του πόντου θεαυτού σταγόνας και ψάμων υπερβενούσας τρανότατα ως μήτυργαρ υψίσου το στένος και εκτιμένη πάντα πράτης εν μόνο το βούλεστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τα πονηρά χωρί πανάκραντε πνεύματα τους δούλους καταδυναστεύοντα και αφίδος άγχοντα αυτούς απέλασον τάκος αλλά και κίνδυνον άπαντα γενώσους ανιάτους εκδίωξον σον δούλων ή να σε κατακραίος δοξάζομαι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σοι μου ισχύς, σοι μου και δύναμις δέσποινα εκβοάσει ο ταλαιπωρούμενος υποδίνεις νόσου τλιπαθός και τη εικόνη προσποιείπτη επικαλούμενος δεράπευσον με κόδι πάντα και γυρίξω την οξία σου άκραντε δύναμη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς στεναγμής της εισπύμνης θρύνητε και δάκρυα νυν επληθύνθησαν εγκαρθανομίε κεφάλιν την αυτής υπερήραντο αξιάγων όντως ο περιργάσατο απρόνος τα επιχείρα ήδη κομίζεται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς την οργήν του Υιού σου και την αγανάκτηση παρθένε πρόπτασον εξηλεουμένη μητρικές σου πρεσβείες μητρώτε ή να μην εις τέλος αθλίως πίμνην εξαλείψει συντιμώσαν εικόνα υπέρτιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νοσηλείας και πάθη καλέ πας παρέσιστε ο υπερένδοξε και άρθρι την νόσον την δόνουσαν τον νουν και διάνοιαν των ανθρώπων κόβει την θεϊκή σου δυναστεία κατακίνηση
δάχος Θεό. Γέννην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πειρασμών και κινδύνων και δίνων κακώσεων, κόρη τους δούλους σου, τους πιστος τιμώντας και την συντροσκυνούντας, πανσεβαστέ. Παναγνέη κόμνα, δείξον Παρθένε ανωτέρους και περίσωζε μόνοι Παναγκλάντε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, το συνεχόμεν γνώσεις εις τη θερμή την εικόνα σου χώνει, την θαυματοβρήτων κάνει.